Υπήρχαν σχετικά νωρίς, τον 5ο με αρχές του 4ου αιώνα, σύμβουλοι επιπληρωμή. Ο Αντιφών, ο σοφιστής για παράδειγμα, είχε στην Αθήνα ένα συμβουλευτικό γραφείο όπου όσοι βρίσκονταν σε μια δεδομένη στιγμή σε άσχημη φάση της ζωής τους, δυστυχία, ατυχία, πένθος, οποιασδήποτε μορφής, πήγαιναν να ζητήσουν συμβουλές και ο Αντιφών έναντι ορισμένου αντιτίμου τους έδινε πράγματι συμβουλές συμπεριφοράς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Γενικότερα ήταν μία από τις δραστηριότητες των γιατρών αυτή. Ο Γαλινός έδινε συμβουλές όχι μόνο σε όσους υπέφεραν από σωματικές παθήσεις, αλλά και σε όσους περνούσαν ηθικά δεινά και ένιωθαν την ανάγκη σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής τους να καθοδηγηθούν και να δεχτούν συμβουλές για την καθημερινή ζωή τους.